Χαίρετε, χαίρετε. Τσιλπί Channel εδώ. Θα πούμε σήμερα για τη φράση το νινί σέρνει καράβι, η οποία κρατάει από την αρχαία Ελλάδα και καθιερώθηκε. Θα δείτε πως. Στην αρχαία Ελλάδα, πριν τη διάνοιξη της Διόρυγας Κορίνθου, οι ναυτικοί, προκειμένου να υποφύγουν το γύρο της Πελοποννήσου, κατέφευγαν στη μέθοδο της διόλκυσης, δηλαδή της ρημούλκυσης των πλοίων, στο στενό τμήμα της γης του Ισθμού, με τη βοήθεια των κορμών δέντρου, δηλαδή τα σέρναν πάνω σε κορμούς σαν κυλίνδρους και τα μετέφεραν. Η διαδικασία αυτή ήταν κουραστική και χρονοβόρα. Οι ναυτικοί όμως την προτιμούσαν, καθώς ο περίπλους της Πελοποννήσου απαιτούσε περισσότερο χρόνο. Υπήρχε όμως και κάτι άλλο, ένας άλλος λόγος. Η Κόρινθος ήταν διάσημη, πέρα από τα εργαστήρια αγγείων και κρανών, για τα ιερά που ήταν διάσημα. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ και social media, από τα διηγήματα των ναυτικών, όπως σήμερα από το Άμστερνταμ και βιτρίνες του έρωτα κλπ. Έτσι λοιπόν έσραν τα καράβια στη στεριά και παράλληλα είχαν χρόνο να βρεθούν με τις ιερόδουλες. Το εντυπωσιακό είναι ότι η φράση άντεξε πολλές χιλιάδες χρόνια, παρά το γεγονός ότι στην Κόρινθο εδώ και πολλούς αιώνες ούτε καράβια σέρνουν, ούτε υπάρχουν ιερά του έρωτα. Μια φράση λοιπόν που άντεξε στο χρόνο. Βλέπετε Τσιλπί Channel, θα κάνουμε κι άλλα παρόμοια βιντεάκια, θα κάνουμε βιντεάκια που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Κάθε εβδομάδα προσπαθούμε να ανεβάσουμε ένα τουλάχιστον βίντεο. Η εγγραφή σας μας βοηθάει πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι δωρεάν, απλά πατώντας τη λέξη που βρίσκεται κάτω από το βίντεο με κόκκινα γράμματα, κάνοντας κλικ δηλαδή στο εγγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο μας. Αστερίσκος. Τα πλάνα τα οποία βλέπετε, ήθελα ακούγοντας τις ιστορίες, τις παλιές ιστορίες, να βλέπετε ωραία πλάνα για να σας κρατήσω. Δεν έχουν καμία σχέση με Κόρινθο και με τις ιστορίες που είπαμε πριν. Έχουν σχέσεις με μίνι κρουαζιέρες που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Η αφετηρία τους είναι μπροστά από το Λευκό Πύργο και σας τις προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Καλά να περάσετε. Τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.